Γράφουμε στα δικά μας. Πέπλο μυστήριου καλύπτει την ύπαρξη δύο αγαλμάτων σε ερημική περιοχή της Καρπασίας. Βρίσκονται στο χώρο αφημένα για σχεδόν 2.500 χρόνια. Ποιες οι εκτιμήσεις ιστορικών και γιατί δεν κατέληξαν στα χέρια αρχαιοκάπηλων, στο ρεπορτάζ του Γιάννη Ξενοφόντος. Μεταξύ Γιαλούσας και Ριζοκαρπάσου, 2 χιλιόμετρα από την ακτή του Αγίου Θέρισσου και σε μικρή απόσταση από το βυζαντινό ξοκλήσι της Αγίας Μαρίνας του Πύργου, δύο μεγάλων διαστάσεων αγάλματα κατασκευασμένα από πέτρα ασβεστόλιθου βρίσκονται αφημένα στο χρόνο. Η διαδικτυακή εφημερίδα City Free Press έφερε στο φως φωτογραφικό υλικό του Κυπρίου φυσιολάτρη Γιώργου Κωνσταντίνου, στο οποίο απεικονίζεται τόσο η περιοχή, η οποία κατοικείται από την αρχαιότητα, όσο και τα αγάλματα, την ύπαρξη και την κατασκευή των οποίων καλύπτει πέπλο μυστηρίου. Οι πληροφορίες καθόλου συγκεκριμένες και τα στοιχεία ασαφή, με τους ερευνητές να στηρίζουν τα συμπεράσματά τους σε ενδείξεις, αφού αρχαιολογική ανασκαφή, η οποία θα μπορούσε να ρίξει άπλετο φως, δεν έχει μέχρι στιγμής διενεργηθεί. Πιστεύω ότι στην περιοχή θα πρέπει να είχε λειτουργήσει κάποτε ένα εργαστήριο γλυπτικής, που για κάποιους λόγους θα πρέπει να εγκαταλείφθηκε, και αυτά τα δύο αγάλματα έμειναν εκεί μισοτελειωμένα. Τα δύο μυστηριώδη αγάλματα τοποθετούνται χρονολογικά με κάθε επιφύλαξη στην ελληνιστική περίοδο, τον 4ο με 3ο αιώνα π.Χ. Διότι τα πλησιέστερα αρχαιολογικά κατάλοιπα που υπάρχουν, κάποιες ενδείξεις από θράσματα αγγείων κλπ, τοποθετούν την ακμή της περιοχής τουλάχιστον στα ελληνιστικά χρόνια. Τα δύο αγάλματα είναι λίγο μεγαλύτερα από το μέγεθος ενός κανονικού ανθρώπου. Το ένα, μάλιστα, βάρους περίπου ενός τόνου, έχει αποκολληθεί από τη θέση του, ενώ το δεύτερο είναι ακόμη συνδεδεμένο με τον φυσικό βράχο στον οποίο είχε σκαλιστεί. Γιατί είναι ένα σώμα με βράχο, το οποίο όταν θα τελείωνε θα αποκοπτόταν. Δεν έγινε, άγνωστο για ποιον λόγο και άγνωστο για πού προορίζονταν. Σου προκαλεί δέος να δει το χώρο αυτό. Περικλίνονται γύρω από δάσος από αόρατους. Το δύσβατο της περιοχής και το τεράστιο βάρος τους, ωστόσο, δεν αποτελούν τους μόνους λόγους για τους οποίους δεν κατέληξαν στα χέρια αρχαιοκάπηλων, παρόλο που υπάρχουν σημάδια ότι το επιχείρησαν. Ίσως κάποιοι αρχαιοκάπηλοι να μην το ήξεραν, ίσως πάλι να τα έσωσε το γεγονός ότι είναι ατελείωτα. Το ερώτημα απλό. Θα συνεχίσουν τα μυστηριώδη αυτά αγάλματα, όπως τα αποκαλούν οι κατοίκοι της περιοχής, να παραμένουν στα αζήτητα, διατρέχοντας καθημερινά τον κίνδυνο να γίνουν λία επιτίδιων που καπηλεύονται την πολιτιστική μας κληρονομιά?